καθίσω εδώ τότε να περιμένω να τελειώσει τα επεισόδια. Δεν έχει επεισόδια. Δεν πειράζει. Για μένα δεν υπάρχουν επεισόδια. Για εσάς υπάρχουν. Ξέρω να προστατεύω την προστασία μου. Σας παρακαλώ να ανοίξετε το δρόμο. Λοιπόν, θα περάσω από εδώ. Μη με σπρώχνεις. Μη σπρώχνεις. Δεν σπρώχνω το ποδήλατο. Είναι το φανταστικό ποδήλατο. Λοιπόν, σε χτύπησα. Αγοράκι μου, εσύ. Σε χτύπησα. Η μαλακία λεγία. Σου κάνει μπράτσα. Ωραία φάτσα. Είναι κοινωνική. Τα Playmobil παίζανε μικρή. Κανείς μας δεν είναι υπέρ της βίας. Τι είναι βία? Βία είναι η φτώχεια, βία είναι η πείνα, βία είναι για πολλούς η ανεργία, βία είναι τα μνημόνια και η οικονομική κρίση, η καπιταλιστική, η οποία αναδιαρθρώνεται 9 χρόνια τώρα και έχει σχεδόν ισοπεδώσει τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Όταν κατεβαίνει κάποιος σε μια διαδήλωση, κατεβαίνει για να αντιδράσει σε κάτι το οποίο έχει δεχτεί, στη βία την οποία έχει ήδη δεχτεί. Είναι όμως αντιμέτωπος με ένα πάνοπλο στρατό, εξοπλισμένο με γκλόμπς, χημικά, όπλα και σφαίρες. Ασπίδες, οι οποίοι δεν διστάζουν, έχοντας απέναντί τους τον εχθρό λαό, να χρησιμοποιήσουν τα όπλα για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί με σκοπό να προκαλέσουν τραύματα, να τραυματίσουν, να πληγώσουν αυτόν που έχουν απέναντί τους, ο οποίος απλά παλεύει για τα δικαιώματά του. Κανείς όταν κατεβαίνει στο δρόμο δεν παίζει τη ζωή του, την προσωπική του ελευθερία και τη σωματική του ακεραιότητα μόνο και μόνο γιατί αγαπά τη βία. Αντιδρά σε κάτι. Αφήστε μα να διαδηλώσουμε. Στα χέρια είμαστε εκεί. Τα χέρια είναι εδώ ρε φίλε. Τι έχουμε ρε. Για να μας εκτέλουν τους αρρωστούς. Φύγετε, δεν πειράξαμε κανένα. Φύγετε από εδώ. Σας παρακαλώ, είμαι γιατρός, έχω τραυματία εδώ και περιμένω να έρθει ο ασθενοφόρος. Και μην ρίξετε κοντά δακρυγόνα, ήδη είναι ώρα. Επάνω να τους κρεμάσουμε, τους αλήτες. Εσείς τους φιλάτε ρε μαζάκες εκεί πάνω, εσείς τους φιλάτε. Τι είναι αυτό το πράγμα! Εργαζόμενοι είστε ρε! Γιατί βγήκαμε! Κατεβήκαμε να διαδηλώσουμε! Γιατί το κάνετε αυτό! Οπότε για μας το ερώτημα της βίας δεν τίθεται καν έτσι. Εμείς ουσιαστικά ασκούμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό αντιβίας μπροστά σε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί διεκδικώντας τα δικαιώματά μας.
το να αγωνίζεσαι είναι ακριβώς όπως όταν ερωτεύεσαι. Χάνεις κάθε έλεγχο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αφήνεις πίσω τον οποιοδήποτε φόβο. Ο φόβος δεν έχει καμία θέση, ούτε όταν αγωνίζεσαι, ούτε όταν ερωτεύεσαι. Ο Γιάννη, όπως πριν 4 χρόνια σου είχα πει, ότι ο άλλος άνθρωπος δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων και να γίνει αυτή τη συνειδήσεων. Είναι να έχουμε άλλες ανάγκες. Να έχουμε ανάγκες το πώς να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Ακόμα δεν έχει παίρνει καλή βράση. Άσο να κάνει μια βράση. Μήπως υπάρχει λίγο χαβιάρι. Έχω, ναι. Αλλά δεν έχω ψωμί να το στρώσω επάνω. Έχω εγώ. Δεν το βρήκε. Ωραία, τέλειο το χαβιάρι. Πώς δεν είναι. Πού είσαι ρε άνθρωπε, τι κάνεις, καλά, είσαι καλά. Πάρε, πάρε αγόρι μου, πάρε, πάρε. Έτσι. Γιάννη, τρώμε. Καλή όρεξη. Εγώ δούλευα σε κάποια μεταφορική εταιρεία, η οποία έκανε πτώχευση. Αυτό το πράγμα εμένα μου στέρισε την παροχή ρεύματος, μου στέρισε την παροχή νερού. Ζω στην πεθερά μου, για αλλιώς στην διαφορετική περίπτωση μαζί με 3 παιδιά και τη σύζυγό μου θα ζούσαμε μαζί με όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Εδώ και 3 χρόνια είμαι άσεβος, πάω στο δίκτυο Αλληγγύης, κάνω ένα μπάνιο που είναι κέντρο αστεύος. Έχουμε εδώ στο Μάγια, στο Κώστα, τον άλλον άνθρωπο, βοηθάω, τρώω και φαΐ εδώ. Μαζεύω σίδερα από τα σκουπίδια και να έχω χαρτζηλίκι. Ζεις μόνος σου αυτή τη στιγμή? Ναι. Έχεις παιδιά? Όχι. Αυτό μου λείπει. Άμα είχα παιδιά θα είχα πέσει στον κερμό καρυστία, κάτω. Πώς βλέπεις το μέλλον τώρα? Τίποτα. Γιάννη μου, από το 2012 η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη και θα σου πω παράδειγμα εμάς παράδειγμα. Εμείς το 2012 μαγειρεύαμε γύρω στις 100 μερίδες την ημέρα, 150, και τώρα φτάσαμε στο σημείο να μαγειρεύουμε γύρω στις 1500 με 2000 μερίδες την ημέρα. Άρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο άσχημη. Και εκτός από αυτού υπήρχε μόνο μια κοινωνική κουζίνα εδώ στην Αθήνα και τώρα είναι 15 σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πάλι κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι. Και θα είμαστε πάντα απέναντι σε όλα τα γραφεία, τα πολιτικά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι στα πολιτικά κόμματα ότι πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Δεν θέλω να ζήσουμε πάλι σαν δούλοι. Ζούμε σαν δούλοι, ρε Γιάννη. Πρέπει να φύγει αυτή. Η δουλειά έχει σταματήσει. Πρέπει να το βρούμε πρώτα εμείς μέσα μας. Γιατί αν δεν ελευθερωθώ εγώ πρώτα, δεν μπορώ να ελευθερώσω κανέναν άλλον.
Εγώ αυτό κάνω με την κουζίνα. Είμαι κάθε μέρα στον δρόμο. Είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος και προσπαθώ όλους τους ανθρώπους, από όπου και αν προέρχονται, να είναι ελεύθεροι. Να νιώσουν ελευθερία. Είμαστε ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης και βρισκόμαστε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης για να σταματήσουμε την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας που επιχειρούν οι τράπεζες και το κράτος. Επιχειρούν την αρπαγή της λαϊκής περιουσίας στα πλαίσια μιας συνολικότερης πολιτικής που αφού έχει στερήσει τον μισθό, τη δουλειά, το κάθε κοινωνικό δικαίωμα, επιχειρούν σήμερα να αρπάξουν και τα σπίτια του λαού. Κάθε Τετάρτη εκατοντάδες πολίτες βρισκόμαστε εδώ πέρα και λέμε ένα βροντερό όχι. Ξεκινήσαμε σαν μια χούφτα ανθρώπων, μπαίναμε μέσα στα ειρηνοδικεία δαχτυλοδειχτούμενοι από κοράκια και συμβολιογράφους με τους μπάτους να μας πετάνε κλωτσιδών έξω και τελικά αυτή η χούφτα ανθρώπων μετά από πολλούς αγώνες έγινε ένα κύμα οργής που γέμισε τα ειρηνοδικεία, γέμισε τα δικαστήρια, καταφέρουμε τελικά να αντιστρέψουμε τους όρους και ο θήτης να γίνει θύμα, να επιβάλλουμε δηλαδή τις ανάγκες μας. Ήταν δηλαδή η ανάγκη να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί για εμάς η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες και η ευτυχία βρίσκεται στους δρόμους. Είμαστε μια γενιά της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μια αδικημένη γενιά, και θεωρώ ότι θα αδικούσαμε πολύ περισσότερο τους εαυτούς μας αν δεν συμμετείχαμε σε κάποιο κίνημα για να αλλάξει κάτι. Αν υπάρχει ένας προσωπικός λόγος παραπάνω για τον οποίο συμμετέχω σε αυτό το κίνημα, είναι γιατί ξέρω τι σημαίνει να χάνεις το σπίτι σου από πληστηριασμό. Ξέρω τι σημαίνει να βλέπεις τους γονείς σου με άγχος για το πώς θα βολέψουν μια οικογένεια, τι σημαίνει να χάνεις τη γειτονιά σου, να αλλάζεις σχολείο και να μένεις μετέωρος χωρίς ελπίδα. Je m'appelle Daouda, j'ai 16 ans et demi. Je suis arrivé en Grèce à l'âge de 15 ans. Et je suis en provenance de Côte d'Ivoire, Burkina Faso. J'étais obligé de quitter mon pays après l'assassinat de mon père et de ma mère en pleine guerre civile par les militaires. Avant d'arriver en Grèce, je suis passé par le Liban
par la Syrie, par la Turquie et j'ai subi beaucoup de violences. Par exemple, à la frontière de la Syrie et de Turquie, on m'a pris toutes mes affaires et on m'a poursuivi. En courant, je me suis accroché un pied dans le barbelé. J'ai eu très mal et j'étais bloqué. Heureusement, j'ai réussi à me libérer et à fuir. Un jour enfin, je suis arrivé au bord de la mer Égée. En face, c'était Grèce, c'était l'Europe. Il ne me restait plus qu'à trouver un bateau. Avant d'arriver, le bateau a coulé et moi, je ne savais pas nager. Heureusement, j'avais mon gilet de sauvetage. Et sur la place de Chios, il y avait des solidaires. C'était des gens de Exarchia et partout ailleurs qui venaient nous aider pour sortir de l'eau. Quelques jours après, je suis arrivé à Athènes. On m'a conseillé d'aller à Exarchia. Ici, il y a beaucoup de squats solidaires et des camarades antifascistes. On se sent soutenu et sécurisé. Moi, j'ai commencé à vivre dans le squat de Notara pendant 6 mois. Et après l'attaque des nazis, j'étais obligé d'aller ailleurs. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé. Ils sont devenus les membres de ma famille. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de courage aussi à continuer mon chemin. Sans la solidarité, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas si je serais encore vivant. En été 2015, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient en Grèce. Et alors en septembre, le 25 septembre de la même année, on a pris la décision d'occuper un bâtiment qui appartient au ministère du Travail pour héberger des réfugiés et des migrants. Jusqu'à maintenant, on a hébergé plus de 6000 personnes venant de à peu près 15 ou 16 pays différents. War here peace. Pour notre squat, Notara 26, il y a eu 2 périodes différentes. La première, jusqu'en mars 2016, qu'on a l'accord entre l'Europe unie et la Turquie. Les réfugiés, les migrants venaient pour se reposer à Notara pour quelques jours et continuer leur chemin jusqu'aux frontières, le passer et aller dans un autre pays européen.
Après, on a la deuxième période, après l'accord. Par exemple, en ce moment, on a des familles qui habitent plus d'un an à notre avancée. Salam, je suis أهل Afghanistan. و حدود 9 سال میشه من افغانستان را ترک کردم به دلیل که افغانستان ناامن و بسیار جنگ هست و بعد که پدرم جزو ارتش بوده تو جنگ طالبان و ما تو افغانستان امنیت نداشتیم و دلیل دومش هم اینه که ما یه قومی هزاره هستیم و من خودم که یک زن هستم ارزش تو افغانستان ندارم و بسیار مورد شرب و ضرب و آزار و اذیت قرار میگیرم و همچنان قوممون و ما نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم به همین دلیل افغانستان رو ترک کردم و فرار کردیم رفتیم ایران و 8 سال تو ایران زندگی کردم اونجا عروسی کردم و دارای 2 فرزند ولی چون مدرک نداشتم و نمیتونستم درس بخونم و پسرم که باید مدرسه میرفت نتونست بره مجبور شدیم اونجا رو هم ترک کنیم و اومدیم طرف اروپا و خیلی سختی ها رو پشت سر گذاشتم به خاطر که من 2 تا بچه داشتم و قوچاقی اومدیم و بعدم که دریای یونان خیلی سخت بود و هر دفعه که یادم میاد میترسم و دیگه الان هم اومدیم اینجا یه ماه تو کمپ بودیم خیلی اذیت شدم و همیشه اونجا هیچ رسیدگی نمی کرد داخل خیمه بودیم شب روز زیر رو بارون میبارید و خیس بود و اومدیم تا ناتارا رو پیدا کردیم و من الان اینجا خیلی راضیم و خیلی اینجا رو دوست دارم. Thank you. بس. Les principes de base de notre avancée sont la solidarité, l'autogestion et la démocratie directe. On a une assemblée et une fois par semaine et tout le monde, les résidents, et je ne dis pas les réfugiés parce que ce sont eux-mêmes les réfugiés qui ont dit on préfère le mot résident, les résidents et les solidaires, tous ensemble pour prendre les décisions. Et quelquefois qu'il y a des disputes, évidemment, qu'il y a des disputes parce qu'on est un corps vivant et on prend les décisions surtout avec les consensus. L'assemblée de notre avancée commence à peu près à 8h30, 9h, et va jusqu'à minuit. Et quelquefois, et on va continuer jusqu'à 1h du matin, à 2h du matin. La première partie, ce sont les informations diverses. La seconde partie, et on parle de nos projets, et le fonctionnement de notre squat, et aussi on parle de divers problèmes, parce qu'il en existe. Par exemple, on parle souvent de questions telles que la sécurité de notre squat, le nettoyage, la cuisine, l'éducation des enfants et notre collaboration avec d'autres squats pour les réfugiés migrants et pour des questions politiques comme notre participation aux manifestations et à d'autres projets ou actes politiques. Et on parle de propositions qui viennent de solidaires, pas seulement de Grèce, mais aussi des autres pays, de convois solidaires, et de toute façon qu'on peut aider et supporter comme solidaire et pas comme philanthrope. En ce qui concerne la participation des résidents à ce qui se passe à Notre Avancée, la participation à l'Assemblée, la participation aux équipes de travail, il vient ou elle vient du pays où ils ont vécu la guerre ou la dictature, et ils viennent ici, ils participent, et d'autres qui ne veulent pas le faire. C'est comme le grec, le français, les espagnols, les américains. Ce n'est pas une discrimination entre le peuple et les cultures différentes. Il y a beaucoup de grecs, je vous assure, beaucoup de grecs qui restent dans leur canapé. C'est tout à fait la même chose. Le 24 août 2016, les fascistes ont attaqué Notara et c'était une attaque incendiaire. Ils ont voulu brûler vraiment des enfants, des dizaines d'enfants et leurs familles. Mais par chance, on n'avait pas de victimes. Et on a fait sortir du bâtiment trop vite toutes les personnes. Ils habitaient dans cette période à peu près 100 de personnes à Notara. Et dans 15 jours, avec les solidaires qui ont beaucoup aidé, on a eu la possibilité de la faire fonctionner jusqu'à maintenant.
Les fascistes ont attaqué un hôtel avancis pendant la nuit, dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas se trouver sous le soleil, à la lumière claire. Alors ça, c'est le vrai visage du fascisme, qui porte deux masques différents. Le fascisme, c'est la haine, c'est la mort, c'est l'esclavage, c'est la plus grande folie de l'humanité. À toi, l'enfant, sauvé des eaux, ou né ici, dans le ruisseau, parmi les humains monnayés, sur une planète abîmée, le vieux monde craque de tous côtés. Tout ce qui est vivant est en danger. L'idéologie du pillage nous a conduits à ce naufrage. Mais les rebelles s'entraident pour des utopies qui voient le jour. Quelles couleurs pousseront demain? Ça dépend de toi, de chacun. Que sera demain? Que sera demain? Que sera demain? Je te souhaite de vivre longtemps, de t'épanouir harmonieusement, de mettre en commun tes talents, libre entre égaux, naturellement, et des sourires en arc-en-ciel, et des baisers au goût de miel, sans haine, sans peur, ni Dieu, ni maître. Je te souhaite simplement d'être. Que sera demain? 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 Εγώ, μπράβο. Εσύ, μπράβο. Πού είναι αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό, αυτό. Γράψε εδώ. Είμαι 16 χρονών, πάω πρώτη λυκείου, με λένε Χριστίνα και ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω. Λόγω του άλλου ανθρώπου, ένα καλοκαίρι στοιχείο που είχε έρθει ο Κώστας να μαγειρέψει για τους πρόσφυγες και για όλους τους ανθρώπους, φυσικά. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη μου επαφή που αυτό που νιώθεις ότι βγαίνεις λίγο εκτός του δικού σου κόσμου, με αυτόν τον τρόπο αρχικά διεκδικείς πράγματα για άλλους, δίνεις φωνή σε άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν φωνή. Και αυτό γίνεται και μέσω της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά να δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εκφραστούν όταν κάποιοι τους το στερούν αυτό. Και στους δύο χώρους που βοηθάω, μου έχουν πει αυτό ότι είμαι πολύ μικρή, ας πούμε, ότι σου κάνει εντύπωση που είμαι τόσο μικρή και έρχομαι. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει η ηλικία. Έχει να κάνει πιο πολύ ενσυναίσθηση και πότε νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Και όταν το νιώσεις αυτό, απλά είσαι εκεί. Για εμένα κιόλας, επειδή
είμαι, ας πούμε, στην εφηβεία, νιώθω ότι είναι και ένας τρόπος που ορίμασα μέσα από αυτό. Ναι, πιστεύω ότι θα έπρεπε πολλά περισσότερα παιδιά να... στην ηλικία μου να έρχονται εδώ πέρα και να προσπαθούν. Και να μην... και να σταματήσουν να δίνουν τόση σημασία στο δικό τους μικρό κόσμο, και... αλλά να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάτι καλύτερο και να βγουν έξω από αυτό. Comme beaucoup de gens en France, j'ai suivi ces dernières années le mouvement social en Grèce, les manifestations, les grèves, les émeutes. Et simultanément, il y avait ces milliers de réfugiés qui arrivaient sur les côtes des îles grecques. Il fallait que j'y aille. J'avais jamais été en Grèce, mais il fallait que j'y aille. Depuis septembre 2015, c'est la quatrième fois que je viens en Grèce. Pour pouvoir le faire, je prends pratiquement tous mes congés. J'ai pas encore eu le temps de monter sur l'Acropole ou d'aller me baigner sur les belles plages grecques, que ce soit dans les îles ou proche d'ici. Tout simplement parce que ma motivation, c'est la solidarité. Την Αταλία τη συναντώ στην Ελλάδα σε διάφορα μέρη. Σε διάφορες εποχές και θεωρούσα ότι ζούσε εδώ. Μου λέει σήμερα έμαθα ότι ζει στη Γαλλία και έρχεται γιατί μας αγαπά πολύ και συμμετέχει σε πολλές δράσεις μας. Je participe à plusieurs initiatives solidaires dans différents lieux autogérés, comme ici le réseau de cuisine sociale. Pourquoi je fais ça? Parce que je supporte pas le monde tel qu'il est. J'ai besoin de faire quelque chose, même si c'est qu'une goutte d'eau, et je veux au moins essayer. Bam, bam. Feel the coming. Hello. No problem, no problem. Okay, perdón. Okay. I leave Iran for a political reason because we don't have freedom, like freedom of speech, freedom of thinking, and we don't have equality between man and woman. And, for example, if you are atheist or you are Christian, you'll be died or they kill you. When I come in Greece, the first time in the Lesbos, I stay about 3 days in the Lesbos after I leave. In the Athens, 7 times I tried to go to the border, but because I was an Iranian, the border was closed for me. And for the last time when I come to try, police arrest me and they put me in prison. When I come out, it was 9 months. I lose my 9 months in the prison. One after this prison, it was a close camp in the north of Greece, Paranesi Drama. Many people inside, they do suicide, and I see many of them. It was very hot in the summer, and really, it was like a bad dream, you know, and it was very different. Another example is Alapon. In Athens, it's the kind of prison, and the inside is the worst situation. And the policemen, they don't have good connection and don't have good relation with the refugee prisoner. And very bad food. About the food, I remember one day when they bring us the food, it was really bad taste. It was freeze food. And we go to the other refugee, I speak with the officer, it's not possible to eat this food. And they take a bread, he put inside his jean and say, come, now it's changed the test, and you can eat.
And I think they have a problem, psychological problem, and they are crazy, really. When I finished with my prison, I went to Exarchia, and I'm a translator in Farsi, in English, and it's good. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υποχρεωμένοι γιατί τους καταλαβαίνουμε. Όσο για αυτούς που λένε γιατί να βοηθάμε μόνο πρόσφυγες, τους λέω ότι αυτοί που το λένε δεν βοηθάνε κανέναν. Εμείς που βοηθάμε τους πρόσφυγες, βοηθάμε και τους Έλληνες. Βοηθάμε όλους τους ανθρώπους γιατί δεν κάνουμε διαχωρισμό. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, να του βάλουμε ταμπέλα. Είναι πρόσφυγας, είναι Έλληνας, είναι χριστιανός, είναι μουσουλμάνος. Είναι άνθρωπος. Άμα κοπεί, αίμα κόκκινο θα βγει. Και από τον μουσουλμάνο και από μένα. Άρα, εγώ βοηθάω τους ανθρώπους. Also, I am discus thrower and I training every day in Athens in the sport club, and I love it. You know, I want to continue. You know, this sport is very old and very famous in Greece. It's for 3,000 years ago, and one of the famous discus throwers was Heraclius in Greece. Αστέρας Εξαρχείων είναι μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα και πολύ παλιά ομάδα. Η βάση της λειτουργίας της είναι αυτοργάνωση, αλληλεγγύη, ελευθερία. Η αυτοργάνωση είναι μια ομάδα που δεν τους ενδιαφέρουν οι νίκες, τα πρωταθλήματα και δεν έχει προέδρους ή οτιδήποτε άλλο όπως λειτουργούν οι άλλες ομάδες. Η αλληλεγγύη είναι ότι είναι αλληλεγγύη σε όλα τα στρώματα, είτε πρόσφυγες, είτε μεταναστών, είτε φτωχών. Αυτός είναι ο τρόπος μας. Αυτή είναι η επανάσταση. Δεν είναι θέμα να είσαι πρωταθλητής. Πρωταθλητής σε τι? Πρωταθλητής σε ένα πρωτάθλημα? Πρωταθλητής είναι να είσαι πρωταθλητής στη ζωή. Αγάπη, αλληλεγγύη, επανάσταση. Έτσι δεν είναι, Δαουδά? Εδώ σε ελέγχου μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και ταμπέλα τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Καμπότι μου γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι, ρε στη Γένοβα. Κατά τα καιρό το βλέμμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάνε να γαμηθείτε, ρε, είσαστε τύρανοι. Sur la place d'Aios Pantelimonas, à 3 ou 4 km d'Exarchia, l'ouest d'Exarchia, dans un quartier qui, 4 années avant, appartenait aux fascistes. En plus du fonctionnement de notre structure autogérée Exarchia, on a créé une équipe de santé et on est venu ici justement pour gagner le quartier et pour offrir des services médicaux à tout le monde, à savoir des Grecs, des immigrés, des réfugiés. Το στέκι Δυστομό ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2014. Ο Άγιος Παντελήμωνας, στον οποίο βρισκόμαστε, αποτέλεσε για πολλά χρόνια πεδίο συσπήρωσης και οργάνωσης φασιστικών παρακρατικών συμμοριών,
Εμείς ήρθαμε εδώ πάνω στη λογική του εδαφικοποιημένου μαχητικού αντιφασισμού για να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελευθερίας, μια ζώνη στην οποία θα μπορούν τα παιδιά ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής και εθνικότητας να παίζουν όλα μαζί με το χαμόγελο στα χείλη. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες παρεμβάσεις. Παρέμβαση στα κεντρικά γραφεία της Χρύσης Αυγής με αφισοκόλληση. Παρεμβάσει στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα είτε κοινωνικού χαρακτήρα μέσα από το άνοιγμα της παιδικής χαράς είτε μαχητικού χαρακτήρα ανακόβοντας κάθε προσπάθεια των φασιστών παρακρατικών να εμφανιστούν στον δρόμο. Μοτοπορίες για τον 1 χρόνο της λειτουργίας του στεκιού. Συμμετοχή σε διαδηλώσεις είτε στη δίκη της Χρυσής Αυγής είτε και σε γειτονιές δύσκολου χαρακτήρα όπως τον Ερυθρό. Και το τελευταίο εξάμηνο, η βασικότερη νίκη που έχουμε πετύχει είναι ότι επί της εμφανίσεως των γραφείων της ΛΕΠΕΝ ενός άλλου φασιστικού μορφώματος εκτός Χρυσής Αυγής, κατορθώσαμε μαζί με πλήθος άλλων συντρόφων να τους ανακόψουμε και τελικά να κλείσουμε τα γραφεία τους. Το νέο μας στέκι βρίσκεται ακριβώς στην οδό στην οποία είχαν ανοίξει οι φασίστες παρακρατικοί τα γραφεία τους. Το αντιφασιστικό αντιεξουσιαστικό στέκι Δίστομο πήρε το όνομά του από το χωριό Δίστομο, το οποίο δέχτηκε λιλασίες από τους Γερμανούς Ναζί κατά τη διάρκεια του 40-44. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι διαδικασίες οι οποίες συνδέονται, αλληλεπιδρούν και συνεχίζουν στο σήμερα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Κρήτης, σε μια από τις ελάχιστες πεδιάδες του νησιού, κάτω από το βουνό Δίχτυ που σύμφωνα με τη μυθολογία γεννήθηκε ο Δίας. Στην όμορφη αυτή πεδιάδα έχουν σχεδιάσει να κατασκευάσουν ένα αεροδρόμιο χωρίς νόημα. Η απόφαση για την κατασκευή αυτού του αεροδρομίου πάρθηκε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Τα προβλήματα αυτά αφορούν φυσικά τη γυτνίαση του με την πόλη, καθώς και το πρόβλημά του να αντιμετωπίσει υπερατλαντικές πτήσεις και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που η τουριστική κίνηση είναι έντονη. Με το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και κόστος πολύ μικρότερο από το κόστος κατασκευής νέου αεροδρομίου, απαλλάσσεται η πόλη του Ηρακλείου, ενώ αξιοποιούνται και τα πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη θέση του σε σχέση με το λιμάνι του Ηρακλείου και τις άλλες μεταφορικές υποδομές της Κρήτης. Ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, ξαφνικά, με πολιτική απόφαση, η οποία στερείται τεκμηρίωσης και επιστημονικής βάσης, αποφασίστηκε η κατασκευή νέου αεροδρομίου στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πόλη. Στην τελική ευθεία έχει μπει έναρξη των εργασιών κατασκευής του μεγαλόπνοου έργου του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Το αεροδρόμιο Καστελίου αναμένεται να καταλάβει μια έκταση 6.000 στρεμμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης με στερεότυπα, συνθήματα περί ανάπτυξης διαφημίζουν το έργο ως το μέγα αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, χωρίς να δικαιολογούν το περιεχόμενο της λέξης ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον? Ένα έργο το οποίο φυσικά περιμένει η Κρήτη να το δει. Θεωρώ ότι θα αναδειχθεί αν δεν υπάρχουν κάποια άλλα αρνητικά που να ακυρωθεί. Επέλεξαν όμως την πιο σπάταλη λύση και η σπατάλη είναι οικονομική, περιβαλλοντική, με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα έργο που θα κοστίζει 5 φορές περισσότερο από την επέκταση του ήδη υφιστάμενου αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και μάλιστα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι Έλληνες δοκιμάζονται και προσπαθούν να επιβιώσουν από τα συνεχόμενα μνημόνια των κυβερνήσεων. Έχουν βέβαια διαψευστεί και οι σχετικές κασάνδρες. Επίσης, θα αποψηλωθεί μια τεράστια περιοχή χλωρίδας και πανίδας. Θα καθαιρέσουν βουνά 11 εκατομμυρίων κυβικών. Η
Είμαστε στην Ακρόπολη της αρχαίας Λίτου, πίσω μας είναι το χωριό Λίτος και πιο πίσω το καστέλι με περίπου 1000 κατοίκους. Δίπλα στο καστέλι είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το νέο αεροδρόμιο που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν θα βρίσκεται πίσω και δίπλα από το στρατιωτικό και θα είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερο, ενώ το στρατιωτικό θα συνεχίζει να λειτουργεί ως στρατιωτικό. Πώς είναι δυνατόν σήμερα με το 1,5 και κάθε 2 λεπτά που προσγειώνεται ένα αεροσκάφος στον αερολιμένα Ηρακλείου, άρα αύριο μπορεί και κάθε 1 λεπτό στον αερολιμένα Καστελίου, να υπάρχει ένα πολεμικό αεροδρόμιο δίπλα του, με το οποίο θα δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, αφού οι αναχαιτήσεις είναι ενεργό και οι αναχαιτήσεις των πολεμικών αεροσκάφων είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Να φανταστείτε ότι για το Καστέλι προβλέπεται η τροφοδοσία του αεροδρομίου με βιτιοφόρα αυτοκίνητα γεμάτα κεροζίνη από απόσταση 57 χιλιόμετρων στη θέση λινοπεράματα. Για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι θα χρειαστεί να ξεριζωθούν 200.000 ελαιόδεντρα, πολύ μεγάλη παραγωγικότητα για το νησί. Αυτή την ελιά τη φύτεψε ο παππούς του προπάπου μου. Είναι 200 χρονών. Είναι 20 φορές μεγαλύτερη από μένα. Και δεν θα αφήσω κανένα να την κόψει. Οι Ισπανοί, όταν καταλάβανε τον νέο κόσμο, για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στους ιθαγενείς λαούς, στο Περού για παράδειγμα, απαγόρευσαν την καλλιέργεια της πατάτας και τη χαρακτήρισαν ως φυτό του διαβόλου. Επίσης, απαγόρευσαν από τον λαό των Ίγκας να καλλιεργεί τον αμάρανθο, που ήταν επίσης το ιερό φυτό τους. Εδώ στην Κρήτη θα κοπούνε πάνω από 200.000 ελαιόδεντρα και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεται ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού και της ιστορίας αυτού του τόπου. Θα χρηστεύσει εντελώς μία γη υψηλής παραγωγικότητας και φυσικά το νερό. Ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής υδροδοτεί όχι μόνο την περιοχή μας και τα γύρω χωριά, αλλά μέχρι και την πόλη του Ηρακλείου. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από επιστήμονες που έχει καλέσει η ομάδα πρωτοβουλία πολιτών Απεδιάδος, οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα από τα 10 χιλιόμετρα. Εγώ ανήκω σε μια ομάδα βιοκαλλιεργητών ελιάς και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε δεν θα μπορούμε να πουλάμε το προϊόν μας, αλλά ούτε καν να το καταναλώνουμε. Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών θα βρίσκονται μερικές εκατοντάδες ή ακόμα και δεκάδες μέτρα δίπλα στο προτινόμενο αεροδρόμιο και θα αναγκαστούν λόγω συνθήκων, ρύπανσης, ατμοσφαιρικής, νερού και θορύβου και φυσικά λόγω της απώλειας των εισοδημάτων τους από τη γεωργική γη να μετακινηθούν και να μεταναστεύσουν. Αισθάνομαι τυχερός που γεννήθηκα στο Καστέλι της Πεδιάδας, σε μια πλούσια περιοχή της Κρήτης με πολλά αγροτικά και καλά προϊόντα και κτηνοτροφικά. Επέλεξα να μείνω εδώ με την οικογένειά μου και κάνω τον κτηνοτρόφο. Δεν ήθελα να πάω σε αστικό κέντρο να γίνω υπάλληλος, γι' αυτό έμεινα εδώ. Λέω ότι θα κάνουν ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αυτό θα είναι η καταστροφή της περιοχής μας και δεν θα αφήσω να το κάνουν. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος. Nous cheminons depuis toutes les zones à défendre avec l'énergie du mouvement, en créant en route des espaces de rencontre et de mobilisation. Comme de nombreux habitants, habitantes, paysans, paysannes,
Nous voulons participer à une reprise en main par les populations et mouvements de lutte de l'avenir de la planète. Όχι αεροδρόμιο στο Καστέλι. No en aeroport a Castelli. Παρουσία του Διευθυντή του Υπουργείου Ιωάννη Καρνέση. Για μια ακόμη φορά, ο Ρουβίκονας καταγράφει την έφοδο που έκανε στην Ισπανική πρεσβεία στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκονας έχουν ανέβει στα σκαλοπάτια του κοινοβουλίου. Πώς κατάφεραν οι αναρχικοί να περάσουν τα μέτρα ασφαλείας? Έτσι λοιπόν Νίκο, πάλι Ρουβίκονας διαμαρτυρία μπροστά από το Χίλτον αυτή την ώρα που γίνονται οι συζητήσεις με την Τρόικα. Το πιο άρτια φυλασσόμενο σημείο της Ελλάδας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μπήκαν στο Πεντάγωνο. Να του μαζέψει κανένα αυτού. Είναι τελικά αυτό ο Ρουβίκονας? Ρουβίκονα. 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 Ο Ρουβίκονα. Δύση. Ρουβίκονα λέει από πάνω. Ρουβίκονα. 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 Ο Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονα είμαστε ρεμά. Με αυτή τη φράση συστήθηκαν τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, εισβάλλοντας την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Ρουβίκονας είναι μια αναρχική πολιτική οργάνωση που θέλει και προσπαθεί να είναι στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και ταξικών αγώνων στην Ελλάδα. Είναι ένα είδος αντιπολίτευση στον δρόμο ενάντια στο καθεστώς και στους κυβερνώντες. Στα περίπου 3 χρόνια παρουσίας του έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες δράσεις, αφισοκολλήσεις, μοιράσματα κειμένων, συγκεντρώσεις, πορείες, άνοιγμα κοινωνικών χώρων, καταλήψεις, επιθέσεις. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα αγώνα. Ο Ρουβίκονας στην ατζέντα της δραστηριότητάς του έχει και τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα, αλλά έχει και στην καθημερινότητα της δράσης του θέματα όπως απολύσεις εργαζομένων, πιο μικρά θέματα τα οποία δεν απασχολούν τόσο πολύ για τη δημοσιότητα. Χρησιμοποιούμε δικά μας βίντεο, πρώτον για να μην μπορούν να ουσιαστικά δώσουν άλλο νόημα στις ενέργειές μας και κατά δεύτερον για να μην μπορέσουν να κρύψουν την είδηση. Το είδος των δράσεών μας, το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να κρυφθεί, είναι δύσκολο να κρύψει μια εισβολή στη Βουλή ή μια εισβολή μες στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτως ή άλλως, αλλά πάντα υπάρχει και ενέχει ο κίνδυνος αυτή η δράση να υπάρξει θύμα μιας παραπληροφόρησης των συστημικών media. Από τη στιγμή που έχουμε δικά μας βίντεο, έχουμε δυνατότητα να ελέγξουμε την εικόνα της δράσης μας και να μην ετεροκαθοριστεί από τα συμφέροντα του αντιπάλου. Δική μας εικόνα, δική μας προπαγάνδα. Ντου στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αριστίδου έκανε το μεσημέρι ο Ρουβίκονας και τα μέλη του συναντήθηκαν μάλιστα με τον διευθυντή. Είναι ντροπή σας που κόβετε το ρεύμα στον κόσμο, ακόμη και μέσα στο καταχύμωνο, την ώρα που άλλοι και άλλοι σας χρωστάνε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μπήκαν σε όλους τους χώρους, πέταξαν τα χαρτάκια που βλέπετε, γράφοντας το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Δεν θέλουμε τις τύχες μας να τις καθορίζουν άλλοι, θέλουμε να καθορίζουμε εμείς τις τύχες μας. Και για να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να έχει κάποια στιγμή μία ελπίδα ή κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να περάσει σε ένα ευρύτερο κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Ο Τηρεσίας είναι ουσιαστικά η μαύρη λίστα των ελληνικών τραπεζών, όπου όλοι όσοι χρωστάνε στις τράπεζες είναι φακελωμένοι και διαλύσαμε. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις κινήσεις δείχνουμε ότι με λίγη οργάνωση μπορεί ένας κόσμος να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν και την αντίληψη ότι ο εχθρός δεν είναι ανίκητος. Μέσα στη Βουλή μας, στο Κοινοβούλιο μας, να μπει μέσα στα δικαστήριά μας και να κάνει τέτοιες διαμαρτυρίες, αρχίζει η κατάσταση και ξεφεύγει.
τα εξάρχεια αποτελούν ένα σύμβολο αντίστασης για τον κόσμο των κινημάτων, αλλά από ό,τι φαίνεται αποτελούν και ένα σύμβολο αντίστασης για την εξουσία. Από τον Αρκουδέα μέχρι τον πατέρα Μητσοτάκη, μετά τον Σαμαρά και τώρα το γιο Μητσοτάκη που είναι στην αντιπολίτευση, φτιάχνονται σχέδια για την εκένωση των εξαρχείων με ΜΑΤ και για το άλλο τόξο του Τσίπρα, ας πούμε, φτιάχνονται σχέδια για την εκένωση των εξαρχείων μέσω ανάπτυξης, με στάσεις μετρό και άλλων τέτοιων έργων. Το σχέδιο είναι η καταστροφή του συμβολισμού που φέρουν τα εξάρχεια και τον αφανισμό του κόσμου που δρά και δημιουργεί στον χώρο των εξαρχείων. Χρειάζεται να γίνουν τα εξάρχεια όπως οι υπόλοιπες γειτονιές της Αθήνας, αναμφισβήτητα. Δεν έρχεται η αστυνομία ποτέ. Έχω τρακάρει Σπύρου Τρικούπη και Στουρνάρη στο Φανάρι, στην πλατεία στα εξάρχεια. Στην πλατεία των εξαρχείων είστε. Μάλιστα. Μπορείτε να βγείτε κάπου αλλού, γιατί εκεί πέρα δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Πού είναι το κράτος? Η μόνη απάντηση που παίρνεις είναι, κυρία μου, τι να κάνουμε, να μην μένατε στα εξάρχεια. Έφυγαν όλες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Η κοντινότερη τράπεζα είναι πλέον στο 1,5 χιλιόμετρο. Έχει ήδη φύγει η ΔΕΗ, έφυγε ο ΤΕΚ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το κράτος κάθε μέρα υποχωρεί. Έχουν υψώσει τις μαύρες σημαίες, δείχνοντας σε όλους ποιος ελέγχει την περιοχή. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει όποτε θέλει. Από όταν υπάρχει εξουσία ή από όταν υπάρχει άνθρωπος, αυτό που κάνει είναι να σατιρίζει την εξουσία. Από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ας πούμε, μέχρι τα στριπάκια και τα meme για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το Τσίπρα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ στις μέρες μας. Το λέει και το σύνθημα πιο καθαρά από όλους, ας πούμε. Ένα γέλιο θα σας τάψει. Τους πολίτες να προσφέρουν καταφύγιο στους κουκουλοφόρους και να πετάνε γλάστρες στους αστυνομικούς από τα μπαλκόνια. Η θεία από τα εξάρχεια. Άντε να πιούμε το μπουκαλάκι, να το κάνουμε μολότοφ και αν έρθουν οι μπάτσοι, αλίμονό τους. Ένιωσου, θα κάνουμε ό,τι είπαν οι αναρχικοί. Εγώ θα πετάω γλάστρες και εσείς μολότοφ και υγροπύρ. Πάντα το με το κανάτι στο κεφάλι. Έτσι, ούστα από εδώ, πάμε να κατεβάσουμε στα παιδιά μαλόξ, τα έχουν φτύσει με τα δακρυγόνα. Είμαι ο Περσέους. Είμαι η Κινηματίνη. Είμαστε από το κανάλι στο YouTube με την ονομασία Περσέους 999. Είναι ένα κανάλι το οποίο μεταφέρει εικόνες και ειδήσεις για δράσεις, πορείες από την Ελλάδα της κρίσης. Περίπου 10 εκατομμύρια views. Στο κανάλι μας έχουμε ανεβάσει 293 βίντεο. Πολλά από αυτά είναι ανταποκρίσεις από τις δράσεις και τις πορείες του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου της Αθήνας. Ο λόγος που κρύβουμε το πρόσωπό μας είναι κυρίως για λόγους καταστολής. Μέσα στα χρόνια που κάνουμε αυτό έχουμε χτυπηθεί, έχουμε προσαχθεί, έχουμε φάει δακρυγόνα. Γενικά η κάμερα ενοχλεί. Πάρα πολύ την αστυνομία, ιδιαίτερα όταν στοχοποιεί τη ίδια. Μη! Αυτό είναι θύμος του τύπου! Αυτό είναι λογοκρισία! Με τον Περσέα γνωριστήκαμε σε μια
προσαγωγή. Βασικά βρισκόμασταν σε μια αντιφασιστική δράση και ξαφνικά μας εγκλώβησαν μπάτσι από παντού, μας βάλανε σε ένα βανάκι και μας πήγανε στη Γαδά. Είδαμε ότι και ο ένας και ο άλλος χρησιμοποιούσε φωτογραφική μηχανή για να καταγράφει τα γεγονότα και κάπως έτσι εκεί να ευχαριστήσουμε την ελληνική αστυνομία που μας έφερε σε επαφή και κάνουμε αυτό που κάνουμε ακριβώς λόγω της καταστολής της οποίας υποστήκαμε εκείνη τη μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. A small group of kids that were apparently throwing petrol bombs, firing flares, so really the police are having to do whatever they can. Για δεκαετίες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ένα τρόπο συγκεκριμένο μετάδοση των γεγονότων που ακόμα και οι φωτορεπόρτερ είναι από την πλευρά της αστυνομίας, δηλαδή δείχνουν τους διαδηλωτές. Πέρα από το συμβολισμό που έχει όλο αυτό, ότι ο αναγνώστης μιας εφημερίδας ή ο θεατής ενός δελτίου ειδήσεων βλέπει τον διαδηλωτή από την πλευρά της αστυνομίας, μέσα από τη δικιά της σκοπιά, τον βλέπει ως εχθρό. Θέλαμε ακριβώς να κάνουμε το αντίθετο, να σπάσουμε αυτό, να δείξουμε στον κόσμο πώς είναι από την πλευρά του διαδηλωτή. Ότι ο διαδηλωτής αντιδρά, δεν κατεβαίνει, δεν είναι αυτός που κάνει την πρώτη κίνηση, κατεβαίνει στον δρόμο ακριβώς γιατί αντιδρά σε κάτι. Ακριβώς επειδή υπάρχει σιωπή των media πολλές φορές για συγκεκριμένες δράσεις ή αντιδράσεις, εμείς δείχνουμε ότι συνέβη κάτι, πόσος ήταν αυτός ο κόσμος, γιατί συνήθως επίσης πάλι τα media χρησιμοποιούν, έχουν μια λογική να μικραίνουν πολύ τα νούμερα ως προς συμμετέχοντες, οπότε δείχνεις ότι έγινε κάτι, δείχνεις πόσοι συμμετείχαν και επειδή πολλές φορές εξελίσσονται σε επεισόδια συγκρούσης, ας το πούμε έτσι, ή καταστολή, δείχνεις ακριβώς τι συνέβη, ποιος ξεκίνησε τι. Θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο ο άλλος να δει κάτι το οποίο συνέβη τραβηγμένο από την κάμερα κάποιου άλλου. Σκοπός είναι, εφόσον το βλέπει σκοπιά των διαδηλωτών, να τον εμπνεύσει, να του δημιουργήσει το συνέστημα αυτό, ώστε να κατέβει και ο ίδιος και να μην είναι ένας παθητικός δέκτης μέσα από μια τηλεόραση. Όσον αφορά τα συστημικά μέσα, τα media στην Ελλάδα, είμαστε ανοιχτό πόλεμο μαζί τους. Δεν είναι στις επιλογές μας να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά τους έχουμε αναγκάσει με τις κινήσεις που έχουμε κάνει και με τον τρόπο που εμείς ήδη διαχειριζόμαστε τις δράσεις να τους αναγκάζουμε να ασχολούνται αυτοί και να παρουσιάζουν τις κινήσεις. Κίνηση από τα μέλη του Ρουβίκονα πήγαν στα δικαστήρια της πόλης Κυριακή μεσημέρι δίπλα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και θα δείτε τι έκαναν. Τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα mainstream media το μοντάζ προκειμένου να παραπληροφορήσουν είναι τρομακτικός. Περισσότεροι από 60 αναρχικοί από διαφορετικές χώρες ήρθαν οδικό στα Εξάρχεια για να μοιράσουν τρόφιμα στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα υποκατάληψη κτίρια της Αθήνας. Είχαν χρησιμοποιήσει πλάνα από το κομβόι όταν έφτανε μέσα στα Εξάρχεια. Τα είχαν δέσει στο μοντάζ με πλάνα δικά μας από το κανάλι το Persepsi 999 που ήταν πλάνα από ταραχές νομίζω 6 Δεκέμβρη και τα είχαν βάλει όλα μαζί μέσα στην εικόνα λέγοντας πράγματα όπως ότι το κομβόι έχει έρθει για να φέρει πολεμοφόδια. Άλλα δελτία ειδήσεων έλεγαν ότι το κομβόι έχει έρθει εδώ για να βοηθήσει μόνο μετανάστες. Υποδεχόμενη κομβόι 28 αυτοκινήτων με τρόφιμα και εφόδια για πρόσφυγες. Πολυεθνική δύναμη αντιεξουσιαστών που έφτασε με αυτοκινητοπομπή σε υποκατάληψη κτίρια. Και ουσιαστικά δημιουργούσαν ένα κλίμα υπέρτατου τρόμου γύρω από το κομβόι και το τι έχει έρθει εδώ να κάνει. Πολλά από τα αυτοκίνητα
είχαν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να εντοπίσουν ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να δουν, να διαπιστώσουν τι μετέφεραν και από πού τουλάχιστον έχουν έρθει. C'était un acte solidaire énorme et en même temps, le média étatique, le mainstream media était vraiment paniqué. La réponse, c'était une photo publiée en des médias alternatifs, une photo de stock avec deux personnes qui portaient des masques et gardaient de lait infantile, de Pampers. Ce sont les armes de solidarité. Il ne faut pas avoir peur. Ουσιαστικά το να χρησιμοποιούν τα mainstream media το φόβο δεν είναι καινούρια τεχνική. Εμείς από την άλλη έχουμε την αλληλεγγύη για να σπάμε το φόβο. Και αυτό είναι που τρομάζει και τα mainstream media και γι' αυτό το λόγο θέλουν και να στοχοποιήσουν την αλληλεγγύη που έχουμε μεταξύ μας. Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και σε συνδυασμό με το κονβόι με τους αντιεξουσιαστές που έφτασε χθες, ο συναγερμός παραμένει στο κόκκινο. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τις αρχές είναι ότι έφτασαν λίγες ώρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου μέσα στην αίθουσα Γκίνη, εκτός από Έλληνες αναρχικούς, υπάρχουν και αναρχικοί από την Ευρώπη. Εξάρχεια στο άντρο του Ρουβίκονα μπήκε η Κατερίνα Ρίστα με την κάμερα του Σταρ. Ο κύβος ερήφθη, θα κλιμάκωναν τη δράση τους. Πρώτος στόχος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χρειάζονταν όμως πολεμοφόδια. Πάνε τα απλά τρικάκια και φυλάδια του παρελθόντος. Ωρα για κράνη, στυλάρια και σφυριά. Μπήκαν στα Εξάρχεια και τους τα προμήθευσαν αναρχικοί από τη Γαλλία με φορτηγά. Παρατηρούμε φορτηγά με ξένες πινακίδες, τα ξεφορτώνουν πράγματα σε διάφορα σημεία. Ο αρχηγός του Ρουβίκονα καλεί πλέον ανοιχτά όσους θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις τους να προσέλθουν. Τα Εξάρχεια πάντως βρίθουν απειλητικών συνθημάτων στους τοίχους, τα Καλάσνικοφ σε πρώτο πλάνο. Περπατάς στο δρόμο και κινδυνεύεις να βρεθείς ξαφνικά αντιμέτωπος με μια μολότοφ. Πολύ απλά για να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, να ακούσουν τι έχω καταθέσει. Λέω ότι η ρύθμιση της ετήσιας κατανομής... Τι ήταν αυτό τώρα? Ο Ρουβίκονας? Όχι. Η φύση ήτανε. Η φύση. Βέβαια δεν είναι αστείο όταν μπουκάρει ο Ρουβίκονας στο στέκι από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι... Thank you.
Οι συνεχείς επιθέσεις της αναρχικής ομάδας βάζουν φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση. Εσείς χαϊδέψατε και αποθρασύρατε τους αγανακτισμένους. Να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες απειλές από κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται αναρχικός και μέλος του Ρουβίκονα. Το κράτος επέλεξε να συσσωρεύσει υποθέσεις του Ρουβίκονα σε μια δίκη με απότερο σκοπό να μας εντάξει σε εγκληματική οργάνωση. Amis, entends-tu le festin des puissants sur nos vies et sur le monde pour le destin des suivants? Amis, entends-tu les milliards d'innocents qui avancent et qui répondent en toutes circonstances? Ohé, opprimés, le silence est terminé, c'est l'alerte, et nous allons persister. Bientôt, l'arrogance connaîtra la résistance et sa perte amènera la délivrance. Demain, notre histoire tracera sous le ciel noir une aurore puis le soleil pour que la lumière se laisse voir. Amis, alertés, dans la nuit, la liberté, c'est là-bas, c'est là-bas pour l'égalité. Pour l'égalité, pour l'égalité, pour l'égalité. Pour l'égalité, pour l'égalité, pour l'égalité. Et comme sur toutes les salles, εκεί θα είμαστε, θα νικήσουμε. Ο Ρουβίκονας δεν φοβάται κανένα και τίποτα και ούτε βήμα πίσω. Το καινούριο αστείο το μάθες. Τελείωσε η ελληνική κρίση λένε. La crise grecque s'achève ici, cette nuit. Tels sont les mots du commissaire aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Le début d'une nouvelle histoire pour la Grèce. C'est un moment exceptionnel et c'est un moment historique. La crise grecque s'achève ici, à Luxembourg, cette nuit. Το καλύτερο ανέκδοτο που έχω ακούσει είναι αυτό. Η μάνα μου πέντε έπαιρνε 300 ευρώ και τώρα θα πάρει 250. Το μήνα, έτσι κάνω κι άλλη μείωση. Αλλά τελείωσε η κρίση οικονομική. Ils s'en sortent bien finalement les Grecs, puisque c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, mais leurs dettes, ils ne sont pas prêts de la rembourser quand même. Il y a eu un travail incroyable qui a été fait pendant 8 ans. C'est un exemple aussi de ce que l'accompagnement a pu réussir à donner de façon positive. Après des années de crise, l'humeur est désormais à l'optimisme. La crise grecque n'est pas finie. La crise grecque n'est pas finie parce qu'elle n'a jamais commencé. La Grèce n'était qu'un expériment au laboratoire de la mondialisation économique. Les capitalistes ont baissé de moitié les salaires, ont baissé de moitié les retraites, veulent acheter tout pour pas cher. Non, rien n'est fini en Grèce, parce que la lutte continue. Ποια κρίση? Η κρίση δεν έχει τελειώσει ποτέ, ούτε πρόκειται να τελειώσει, γιατί δεν είναι μια οικονομική κρίση μόνο. Είναι ένας πόλεμος. Είναι μια μάχη η οποία δίνει εδώ και κάμποσα χρόνια οι τράπεζες, οι μεγάλες, γενικά το κεφάλαιο, γενικά ο καπιταλισμός, που μόνο στόχο έχει να βγάζει περισσότερα χρήματα και να κάνει σκλάβους τους περισσότερους ανθρώπους, και η Ελλάδα είναι τρανό παράδειγμα γι' αυτό. Έρχονται μεγάλα τραπεζικά συμφέροντα, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ερημώνουν τις περιοχές και τις αγοράζουν τσάμπα, εξετυλίζοντας τις τιμές των ανθρώπων και τις ζωές των ανθρώπων. Αγοράζουν την ίδια τη ζωή. Έτσι όπως το λέω. Μας αγοράζουν. Εμείς θέλουμε να απολυθούμε? Και φυσικά όχι. Θα είμαστε εκεί, στον δρόμο. Στον δρόμο να λέμε την αλήθεια, να αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας και να τους δείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε δούλοι. Το χρήμα δεν θα κερδίσει ποτέ τη ζωή. Όσο και να το θέλουν αυτοί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μάχονται γι' αυτό. Τ
το ερώτημα δεν είναι γιατί ασχολείται κάποιος με το κίνημα, αλλά γιατί δεν ασχολείται. Γιατί δεν ασχολείται και δεν παλεύει ώστε ο γείτονάς του να μην χάσει το σπίτι του, γιατί δεν παλεύει ένα παιδί να κοιμάται κάθε βράδυ στο δικό του δωμάτιο, γιατί δεν παλεύει το νερό να είναι δημόσιο αγαθό. Σήμερα μπορεί να κινδυνεύει το σπίτι του διπλανού μας, αύριο είναι το σπίτι το δικό μας, αύριο θα κόψουν το δικό μας ρεύμα και το νερό. Όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν αλλάζει τίποτα, δεν μπορούν να μας πούν τι μπορούν να αλλάξουν με την παραίτηση. Αλλά εμείς μπορούμε να τους πούμε τι έχουμε αλλάξει με τους αγώνες μας. Εμείς θα αντισταθούμε, δεν θα αφήσουμε να γίνει και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα είναι στο πλάι σε εμάς, που είμαστε εναντίον του αεροδρομίου. Στην υγειά μας και όχι στο νέο αεροδρόμιο. Στην υγειά μας. Δεν έχουμε μεγάλες ελπίδες για αυτά που κάνουμε. Δεν περιμένουμε μεγάλα αποτελέσματα. Το μεγάλο αποτέλεσμα το δικό μας είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάμε θέλουμε και έχουμε τη διάθεση να κάνουμε πράγματα και θέλουμε να μπορούμε, επειδή αγωνιζόμαστε, να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσω να το κάνω αυτό. Γιατί είναι άλλο το να το κάνεις σαν θέλω να γεμίσω το χρόνο μου και άλλο είναι να το κάνεις επειδή νιώθεις την ανάγκη. Ετοιμάσαμε τα πράγματα, φορτώσαμε τα καρότσια και πάμε για το μπρος. Μεγάλο το παρεάκι, εγώ, ο Αντώνης, ο Βίσον, ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης με το φίλο του, ο Βασίλης ο Ρόιτερ, φτάσαμε, στήσαμε, βάλαμε μπροστά μακαρόνια με πιπεριές. Έχει συζήτηση για τις φυλακισμένες γυναίκες με μαρτυρίες και με ένα μπαζάρι για οικονομική ενίσχυση. Ήρθε και η Κωνσταντίνα και έφερε και μια ωραία του να και ο Μίσος με τη Δήμητρα, καλή παρέα. Ήρθε και ο Σαντίνος με την Έλενα και τον Μουκάλη και έπινε στην υγεία σου καρδιά μου και μίλαγα για σένα. Το φαγητό δεν είναι τίποτα. Το φαγητό είναι ο δούριος ύπος. Είναι ο δούριος ύπος για να φέρω τους ανθρώπους κοντά. Δεν είναι κάτι άλλο. Ακόμα και αυτούς που έχουν ανάγκη το φαγητό, που λένε ότι έχουν ανάγκη το φαγητό, δεν το έχουν ανάγκη το φαγητό. Ξέρεις τι είναι το φαγητό? Είναι ότι έρχονται μέσω του φαγητού για να πούνε μια κουβέντα μαζί σένα και με μένα. Αυτό είναι που θέλουμε να σπάσουμε. Ναι, ας η κοινωνία λείπει πολύ αγάπη. Τρομερές δυσκολίες, τρομερή γραφειοκρατία και τρίτο απ' όλα, ένας φόβος για την αγάπη και την επανάσταση όταν μιλάμε για την επανάσταση έμεσα να είναι συνώνυμο με την αγάπη. Βέβαια κολλάει μέσα και η λέξη αλληλεγγύη. Γιατί η αλληλεγγύη τι είναι? Για μένα αλληλεγγύη είναι αγάπη, σεβασμός, επικοινωνία. Δεν είναι φιλανθρωπία. Δεν είναι να λυπάμαι τον άλλον, είναι να το σέβομαι. Δεν είναι να τον βοηθάω επειδή έχω. Είναι να, επειδή δεν έχω, και επειδή το γουστάρω, επειδή βγαίνει από εδώ μέσα, βγάζω ό,τι έχω και δεν έχω. Αυτή είναι η αλληλεγγύη, η διαφορά. Η διαφορά της φιλανθρωπίας με την αλληλεγγύη είναι ότι η φιλανθρωπία είναι κάθετη, έχω και βοηθάω επειδή λυπάμαι, και η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Είμαι ίδιος με σένα και ό,τι περίσσευμα έχω, ό,τι στέρημα έχω από μένα, το στερούμαι εγώ για να το δώσω σε σένα, γιατί εσύ το έχεις μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά όμως είναι όλα με την αγάπη. Άμα δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε επανάσταση μπορείς να κάνεις, ούτε αλληλεγγύη. Ναι, είναι και αγάπη και επανάσταση. Έρωτας. Ο αγώνας, η καθημερινή παρουσία στους δρόμους, είναι ένας έρωτας, μια αγάπη για τη ζωή. Είναι αυτό που ζητάμε για όλη την κοινωνία. Τι άλλο παρά παθιασμένος έρωτας για ζωή και αξιοπρέπεια είναι το να αγωνίζεσαι καθημερινά, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα κέρδος, απλά ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Notre avancée, c'est en même temps l'espace de l'amour et de la révolution. Amour pour ce qu'on fait chaque jour, de prendre nos vies à nos propres mains. Et la révolution parce qu'on met l'utopie en acte. Υπάρχει ένα σύνθημα που λέει «Έρωτας ή τίποτα». Το μεταφράζω όπως μεταφράζω το όλα ή τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, απλά αυτό μου αρέσει περισσότερο γιατί δίνει μια κίνηση προς τα μπροστά, την ορμή που κρύβει ο έρωτας μέσα του. Ναι, να κοκκινίζει η λέξη έρωτας, αλλά κρύβει μια ορμή. Σκ,
Σκέψου πως είναι να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο. Δίνεσαι ολάκερος. Σκέψου λοιπόν πως είναι να είσαι ερωτευμένος και με τη ζωή, με μια όμορφη ζωή. Θεωρώ ότι η επανάσταση είναι ο τρόπος να φτάσεις σε μια όμορφη ζωή. Γιατί όπως έλεγε και ένας ποιητής, όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον, είμαστε κιόλας νεκροί. This society is full of walls. Wall of rushes, wall of religion, wall of nationality. Open your mind, open the border. We can together destroy all these walls. Cet amour est plus fort que les frontières qui nous emprisonnent. Et ici à Exarchia, il n'y a pas de frontières. On vit ensemble, on lit ensemble. Η δράση σπάει το φόβο, σπάει την απάθεια, σπάει την παράλυση και ουσιαστικά ανοίγει δρόμους. Το χειρότερο δεν είναι μια κακή δράση, μια μικρή δράση, το χειρότερο είναι η μη δράση. Οφείλουμε όλοι οι αγωνιζόμενοι να κάνουμε κάτι κάθε μέρα, κάποιο είδους δράση, με οποιοδήποτε μέσο αγώνα, με το οτιδήποτε. Αυτό για μας πρέπει να είναι το μήνυμα. Να δράσουμε ή αλλιώς να σκάσουμε. Οι άνθρωποι από μόνοι μας, αυτοοργάνωση, δεν θέλουμε τίποτα άλλο και είναι τόσο εύκολο. Είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια σαν και εμάς. Je roulerai ma bosse à crever les miroirs. On dit que c'est pas la noce, mais puisqu'il faut y croire, je défendrai ma terre, celle de l'exil. Je me moquerai de l'enfer et puis du temps qui file. Avec l'amour et la révolution, pour seul horizon, nous écouterons nos mots. Et nous les vengerons. J'insulterai encore les bornes et les moutons. Je regarderai bien haut scintiller les étoiles. Je brûlerai les drapeaux et j'enlèverai mon voile. Avec l'amour et la révolution, seul horizon, je traverserai le désert, j'écouterai le vent me parler de ma guerre contre l'ordre régnant. Je t'apporterai du feu dans un bouquet de mots. Je volerai pour nous deux les étoiles là. Avec l'amour et